Λοιπόν, εκ μέρους του σχολείου μας να μιλήσω εγώ, σας παραδίδουμε το καροτσάκι. Τα παιδιά εδώ και 3 χρόνια συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μαζεύουν καμπάκια και θέλαμε να φανεί αυτό η ανταμοιβή να... και είμαστε πολύ χαρούμενοι που δόθηκε στο νοσοκομείο φυσικά το καροτσάκι που είναι στη γειτονιά μας, γιατί και εμείς εδώ σε αυτή την περιφέρεια είμαστε στο σχολείο. Τα παιδιά το έκανε με όλη τη χαρά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τους δώσατε αυτή την εσάς και στα παιδιά. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, σας παραδίδουμε αυτό το καροτσάκι σαν προσφορά όλου του Κορυφαίου λαού από τη συμμετοχή στη δράση Καπό και Καράτσι και ιδιαίτερα με τη συμμετοχή και των παιδιών. Έχουμε εδώ το 11ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο είναι από τα πρώτα σχολεία που συμμετείχε στη δράση και ενεργά και με αγάπη πολύ έχουν προσφέρει όλα τα παιδάκια από ένα καπάκι και έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο σημείο σήμερα στις τελευταίες 10 μέρες να παραδίδουμε το 4ο καροτσάκι. Είναι 4 καροτσάκια που παραδώσαμε αυτό το διάστημα. Το 4ο λοιπόν το παραλαμβάνετε εσείς και ευχόμαστε να μπορούμε να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να παραδίδουμε καροτσάκια σε όλους. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και εσένα πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο και όλο το προεδρείο των ΑΜΕΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη στήριξη, την έμπρακτη που δείχνετε. Αλλά επίσης να ευχαριστήσω και όλα αυτά τα παιδάκια εδώ και βέβαια τις καθηγήτριες και την κυρία Διευθύντρια που φροντίζουν ώστε αυτά τα παιδάκια να έχουν μια σωστή διαπαιδαγώγηση σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση. Επίσης να ευχαριστήσω γιατί είναι το δεύτερο καρεκλάκι που παραλαμβάνουμε από εσάς. Έχουμε ήδη παραλάβει ένα καρεκλάκι για φέτος. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία και ότι έως το τέλος του χρόνου θα καταφέρουμε να εφοδιαστούμε με κάτι παραπάνω, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε και εμείς τις ανάγκες μας στο νοσοκομείο μας. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά βοηθάνε πολύ. Εγώ είμαι εκπρόσωπος της ελπίδας των νευροπαθών, συμμετέχω στη δράση, όσο μπορούμε και εμείς αγώνα κάνουμε. Ενωμένοι βλέπουμε ότι πάντως καταφέρνετε πολλά. Πάρα πολύ ενωμένοι, πάρα πολύ ενωμένοι. Είμαστε πολύ δεμένοι σαν σύλλογοι. Πάντως έχει και τα προβλήματα το νοσοκομείο εδώ. Πάντα. Τα ξέρουμε. Ποιο νοσοκομείο σήμερα δεν έχει προβλήματα. Όσο μπορούμε θα συμμετέχουμε. Θα φτιάχνουμε στο νοσοκομείο, θα παραδώσουμε και εδώ τηλεοράσεις και στη μονάδα στο Λουτράκι τηλεοράσεις. Ο σύλλογος δηλαδή συμμετέχει. Δηλαδή την ώρα που θα γίνεται η ημοκάθαρση να μπορεί κάποιος να. Ο καθένα να βλέπει τη δικιά του τηλεόραση. Έχει τηλεοράσεις μέσα, αλλά ο καθένα γιατί μαλώνει. Οι ασθενείς βριάζουν να πάρουν στην ημοκάθαρση. Πόση ώρα χρειάζεται κάποιος που έρχεται να κάνει την ημοκάθαρση? Η συνέδρια είναι από 3 ώρες μέχρι 4, αλλά το μέγιστο είναι 4 ώρες. Είναι πολλές ώρες. 4 ώρες. Άρα χρειάζεται κάτι για να απασχολεί. Βέβαια, οπωσδήποτε. Μάλλον μπήκε το νερό στα βλάκια που λέμε. Οργανωμένα πλέον συμμετέχουν στο πρόγραμμα δράσης Καπάκι Καρότσι. Σχολεία, εκκλησίες, καφετέριες, τα πάντα. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Σήμερα γίνεται μια παράδοση του 11ου Δημοτικού Σχολείου. Παραδίδουν τα παιδιά με τη συγκομιδή των καπακιών ένα καροτσάκι στο νοσοκομείο. Και βλέπουμε τώρα δίπλα μας βγαίνουν τα καπάκια έξω. Σημαίνει ότι καταλαβαίνουν τη σημασία που έχει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πάει καλά. Και εν ώψη καλοκαιριού πρέπει όλος ο κόσμος να προσέξουμε το περιβάλλον. Το καπάκι κάνει ζημιά. Όχι μόνο το καπάκι, το γυαλί, το χαρτί, όλα. Κάνουν κακό στο περιβάλλον. Ένα. Και όσοι θέλουν να επικοινωνούν με τα γραφεία μας τα πρωινές ώρες. Σε ποιο τηλέφωνο? Στο 2741-0833-62 είναι το σωματείο. 2741-0833-62. Ή στο 6974-125-325 είναι το δικό μου. Για να παραδίνουν τα καπάκια. Απογευματινές ώρες όταν κλειστό το γραφείο να τους λέμε πού ακριβώς θα πηγαίνουμε.